Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Δεν έχει περάσει απαρατήρητο στους τηλεθεατές το ειδύλιο που δημιουργείται σταδιακά ανάμεσα σε Αθηνά και Δημοσθένη. Κι όμως ο Δημοσθένης δείχνει για πρώτη φορά τις ευαισθησίες του απέναντι στην Αθηνά, όχι μόνο επειδή έχει τύψεις. Είναι γεγονός πως ο δολοφόνος του Δημητρή ήταν ο Δημοσθένης. Για κακή τύχη της Αθηνάς, έτυχε να περάσει από το σπίτι του υποτιθέμενου ιού της, λίγο πριν το μεγάλο αυτό φωνικό. Έτσι η Αθηνά κατηγορήθηκε για αυτή τη δολοφονία, και ο Δημοσθένης ένιωσε τύψεις. Έβαλε τα μεγάλα του μέσα, με σκοπό να κάνει την Αθηνά να πέσει στα μαλακά. Ποιος είναι ο βασικότερος λόγος που της δίνει τόση σημασία? Είναι μόνο λόγω των τύψεων, ή επειδή αρχίζει να αισθάνεται κάπως περίεργα για εκείνη? Όταν η Αθηνά αποφυλακιστεί, ο Δημοσθένης θα συνεχίσει να την πλησιάζει έντονα. Η Αθηνά όμως έχει ξεκαθαρίσει πως έκλεισε σαν γυναίκα, και πως δεν θέλει να ερωτευτεί ποτέ ξανά, και θέλει να μείνει στην ηρεμία της. Τι θα συμβεί μεταξύ τους, και πως θα την υποδεχτεί όταν βγει από τη φυλακή? Όλα ανατρέπονται στη σχέση των δύο πρωταγωνιστών. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.